είναι μήνας λευχαιμίας και αιματολογικών παθήσεων και η Αιματολογική Εταιρεία Κύπρου ξεκινά όπως και πέρσι μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Είναι με μεγάλη μας χαρά να έχουμε μέσω Skype την γιατρό Μαρία Βεργουλίδου Στυλιανίδη, γιατρό αιματολόγο-ογκολόγο, που θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις της λευχαιμίας καθώς και τα νέα από το ιατρικό συνέδριο που είχε οργανώσει η ίδια το περασμένο Σαββατοκυριακό. Μήνας λευχαιμίας λοιπόν και αιματολογικών παθήσεων. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι η αιματολογία και τι είναι η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, εκπροσωπεί τους αιματολόγους που εργάζονται στην Κύπρο. Η αιματολογία είναι μια ειδικότητα που δεν είναι τόσο πολυπληθής όσο άλλες, για παράδειγμα καρδιολογία. Είναι περίπου 30 οι συναδελφοί που εργαζόμαστε, είμαστε συμβεβλημένοι με το ΓΕΣΥ και ο σκοπός αυτής της καμπάνιας με ευκαιρία το μήνα λευχαιμίας είναι έτσι ένας βαθμός εξωστρέφειας, να δείξουμε ποιος είναι ο ρόλος του αιματολόγου, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, γι' αυτό η καμπάνια είναι με φρέσκια γραφικά, με ωραία συνθήματα, η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί και έτσι να κάνουμε λίγο πιο προσεγγίσιμη την ειδικότητά μας. Έχουμε πολλά αισιόδοξα μηνύματα για τη λευχαιμία και για τις νεότερες θεραπείες και στο διαγνωστικό και στο θεραπευτικό κομμάτι. Η αιματολογία ασχολείται με τις παθήσεις του αίματος και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι κακοήθειες του αίματος, όπως είναι η λευχαιμία, η οξία λευχαιμία, η χρόνια. Εντάξει, είναι μεγάλο κομμάτι για να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Ωστόσο, και μέσα στην ιστοσελίδα μας και μέσω της καμπάνια μας θέλουμε να δώσουμε τα μηνύματα των τελευταίων εξελίξεων, όπως θεραπείες για τη χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία που πλέον δεν περιέχουν καθόλου χημειοθεραπεία, καθόλου τοξική χημειοθεραπεία, ή μέθοδοι με άνοσοθεραπεία, αντισώματα, που μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύ καλά τις υποτροπές μιας οξείας λευχαιμίας, για παράδειγμα. Να πούμε ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που ακούσαμε ότι η λευχαιμία είναι πλέον η άσημη, γιατρέ μου. Η ειδικότητα της αιματολογίας πάντα είχε τη δυνατότητα μέσω ότι ασχολείται με το αίμα να δουλέψει και το ανοσολογικό κομμάτι. Είναι η ειδικότητα που εφαρμόστηκε η μεταμόσχευση μυελού των οστών, πρώτη ανοσοθεραπεία. Το 1950 έγινε αυτό και φυσικά βραβεύτηκαν με βραβείο Νόμπελ οι επιστήμονες που έκαναν αυτή την ανακάλυψη. Ακόμα το 2000 ανακαλύφθηκε ποιο είναι αυτό το γονίδιο που προκαλεί τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Έτσι ανακαλύφθηκε το φάρμακο που το μπορεί να μπλοκάρει αυτό το γονίδιο και έτσι άλλαξε τελείως η εικόνα της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Οι ασθενείς που έχουν αυτή την ασθένεια έχουν ένα φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής. Όλα αυτά τα μηνύματα ίσως ενδεχομένως δεν είναι τόσο γνωστά, γιατί πολλές φορές η είδηση μιας οξείας λευχαιμίας μας ανησυχεί και συνεπάγεται κάποιες πιο εντατικές θεραπείες. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Πολύ περισσότεροι αντιμετωπίζουν χρόνιες μορφές λευχαιμίας που έχουν πιο ήπια εικόνα και πιο καλές δυνατότητες χρόνιας θεραπείας με τη λήψη φαρμάκων σε μορφή χαπιών. Έτσι, γι' αυτό θέλαμε να γίνει μια συζήτηση πάνω στις αιματολογικές κακοήθειες, πάνω στις αιματολογικές παθήσεις. Και ήταν το συνέδριο που κάνατε το περασμένο Σαββατοκυριακό. Θεωρώ πως έβγαλε σημαντικές πληροφορίες και εξελίξεις. Πείτε μας λίγες από αυτές. Ναι. Η συνάντηση ήταν μια επιστημονική συνάντηση. Αφορούσε την πρώτη μέρα τους ασθενείς και τη δεύτερη μέρα τους επαγγελματίας υγείας. Έγινε με πρωτοβουλία του προσωπικού. Γιατρέ μου, ναι. Και πάλι θα σας διακόψω να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και να επιστρέψουμε αν έχετε δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μείναμε στις νεότερες εξελίξεις και σημαντικές εξελίξεις από το συνέδριό σας. Ναι. Το συνέδριο αφορούσε το να γίνει γνωστό μια λιγότερο γνωστή αιματολογική κακοήθεια, όπως είναι το πολλαπλό μυέλωμα, η οποία είναι περίπου το 1/5 των αιματολογικών κακοηθειών, δηλαδή 20% των κακοηθειών του αίματος αφορούν το πολλαπλό μυέλωμα. Διαγνώστηκε περίπου στα 70 έτη, δηλαδή είναι μια ασθένεια της πιο μεγάλης ηλικίας. Και επειδή πολλές φορές τα συμπτώματα δεν είναι τόσο τυπικά αιματολογικά, αλλά μπορεί να έχουν συμπτώματα που παραπέμπτουν στην ορθοπαιδική, νευροχειρουργική, οστική πόνη ή στα νεφρά,
Πολλές φορές λοιπόν μπορεί ο αιματολόγος να αργήσει να έρθει στο προσκήνιο και να αντιμετωπίσει τον ασθενή. Αυτή η καθημερινότητα που ζούμε και τους ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα μας έδωσε την ανάγκη να κάνουμε μια συνάντηση, να βρεθούμε ειδικότητες που αφορούν και αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης όσον αφορά τους ασθενείς, είχαμε θέματα που αφορούσαν τη φυσιοθεραπεία σε αυτούς που έχουν οστική νόσο από το μυέλωμα, τη διατροφή, τη ψυχολογία και τις νέες θεραπείες. Είχαμε προσέλευση άνω των 60 ατόμων, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για τη συζήτηση που έγινε. Την επόμενη μέρα, επαγγελματίες υγείας προσήλθαν και πάλι μιλήσαμε για νεότερες διαγνωστικές μεθόδους, για τις κατευθυντήριες οδηγίες και πώς αυτές εφαρμόζονται στην Κύπρο στα πλαίσια του ΟΑΗ, του ΓΕΣΥ, των πρωτοκόλων που έχουμε. Μιλήσαμε για τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις και την ακτινοθεραπευτική ογκολογία. Και εκεί πάλι υπήρχε πολλή συζήτηση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και μάλιστα μπορέσαμε να πάρουμε εμπειρίες για το πώς εφαρμόζονται στην Κύπρο η κάθε ειδικότητα και πώς προσεγγίζει τους ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. Και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη συνάντηση, εφόσον υπήρχε τόσο ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Δόκτωρ Στυλιανίδη, να κλείσουμε με αυτό. Ποιες είναι οι μελλοντικοί στόχοι της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας? Ο κύριος στόχος της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας είναι πάντα να προωθεί την επιστημονοσύνη στην αιματολογία. Να διοργανώνονται συνέδρια, να μπορούν να ενημερωνόμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις εξελίξεις και για τα νέα φάρμακα, να τα εφαρμόζουμε και αυτά στην Κύπρο, να έχουμε καλή συνεργασία με όλους τους φορείς και με τον ΟΑΗ, για να έρχονται όσο πιο γρήγορα γίνονται τα πρωτόκολλα αυτά, όσο πιο εύκολα τα φάρμακα. Και σίγουρα αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δόκτωρ Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.